Πάμε να αναφερθούμε στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, να αναφερθούμε στο νέο τηλεσκόπιο βέβαια με την υπογραφή κατά κάποιο τρόπο της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και πάμε και στον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, τον διευθυντή του αστεροσκοπείου του Σκίνακα και διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΑ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στις τηλεθεατές σας. Μια σημαντική στιγμή η αλήθεια είναι η πραγματοποίηση της εκδήλωσης με την παρουσία της κυρίας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Ακριβώς. Ήταν πραγματικά μια σπουδαία μέρα χθες, γιατί ανακοινώσαμε και επίσημα κάτι που είχαμε μάθει ένα-δυο μήνες νωρίτερα, ότι η Επιτροπή Ελλάδα 2021 επέλεξε να χρηματοδοτήσει με δωρεές των συμπολιτών μας την αγορά ενός νέου τηλεσκοπίου στο αστεροσκοπείο Σκίνακα, μια αγορά ενός νέου τηλεσκοπίου που γίνεται μετά από 27 ολόκληρα χρόνια από το τελευταίο τηλεσκόπιο του χαμοπροσφυκτής. Πρακτικά τι σημαίνει αυτή η προσθήκη με τον συγκεκριμένο εξοπλισμό για τις δράσεις της ερευνητικής σας ομάδας? Η προσθήκη ουσιαστικά μας δίνει νέες δυνατότητες, μας δίνει την ευκαιρία να υλοποιήσουμε και να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από προγράμματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να τα κάνουμε γιατί δεν είχαμε διαθέσιμο χρόνο στο υφιστάμενο τηλεσκόπιο, στην υφιστάμενη υποδομή. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα θα συνεχίσουν να είναι εκπαιδευτικά και ερευνητικά, όπως αυτά τα οποία κάναμε μέχρι τώρα, αλλά το νέο τηλεσκόπιο μας ανοίγει το ορίζοντα να συμμετάσχουμε και σε κάποιες ουσιαστικά πολιτικές επιλογές και να υποστηρίξουμε επιλογές της πολιτείας και είναι διτός αυτός η κατεύθυνση. Η πρώτη είναι να ασχοληθούμε και με εφαρμογές οι οποίες έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον και πώς αυτό μας επηρεάζει. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί σίγουρα τους συμπολίτες μας στην Κρήτη αλλά και στην Νότια Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η σαχαριανή σκόνη και οι νοτιάδες, οι οποίοι πολλές φορές όπως ξέρουμε έρχονται στο νησί. Και αυτή η σκόνη, από ότι εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτά, είμαι αστροφυσικός, δεν είμαι περιβαλλοντολόγος, έχουν συνέπεια και στην αλληλεία αλλά και στην ποιότητα της θάλασσας και στον τουρισμό, αλλά και σε θέματα υγείας λόγω του ότι οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν προβλήματα αναπνευστικά τα δυσχεραίνει η παρουσία της σκόνης. Επιπλέον, αυτό το οποίο θα μας δώσει είναι να κάνουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις, να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά μαθητές από όλη την Ελλάδα να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπερσύγχρονη υποδομή, έτσι ώστε να τους δώσουμε ένα παραπάνω ενδιαφέρον, κάτι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από το ορολόγιο πρόγραμμα που έχουν κάθε εβδομάδα, για να εμπνευστούν και να δουν τι μπορεί να πετύχει κανείς χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία. Και όπως γνωρίζουμε, ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες, ο ουρανός ίσως είναι μετά τους δεινόσαυρους αυτό το οποίο εξάπτει περισσότερο τη φαντασία των μικρών παιδιών. Οπότε ασχολούμαστε ενεργά με αυτό το θέμα. Έχουμε εμπλακεί και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων. Γι' αυτό έχουμε προσλάβει και ειδικούς ανθρώπους στο αστεροσκοπείο Σκίνακα. Οπότε αυτές οι δύο είναι δράσεις οι οποίες μπορούμε να τις κάνουμε τον νέο τηλεσκόπιο. Εξέλιξη, αναβάθμιση, νέες θέσεις εργασίας και ένα κοινωνικό αποτύπωμα, το πολυπόθητο κοινωνικό αποτύπωμα και βέβαια εγκαταστάσεις που δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν αντίστοιχες του εξωτερικού. Ακριβώς. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε νομίζω γιατί όπως ανέφερα και στην ομιλία μου χτες, το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα γίναν πραγματικότητα στο νησί πριν από 40-45 χρόνια και έγινε εφικτό γιατί είχαμε εμπνευσμένους συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν αυτό το όραμα, αλλά το όραμα αυτό το αγκάλιασε και η τοπική κοινωνία που στήριξε σε πλειάδα πρακτικών προβλημάτων τα οποία δεν θα λυνόταν αν δεν υπήρχε υποστήριξη. Και εγώ στην προσπάθειά μας πρόσφατα να κατασκευάσουμε αυτό το νέο θόλο, που είναι ένα πολύ μικρό κτίριο, αλλά στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον οποίο θόλο θα εγκατασταθεί αυτό το νέο τηλεσκόπιο, αντιμετώπισα ένα πολύ μικρό μέρος των προβλημάτων που οι συνάδελφοι και οι συμπολίτες μας γνωρίζουν πριν από 40 χρόνια. Και η υποστήριξη, η οποία είχαμε από όλες τις υπηρεσίες, από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Κρήτης και την κυρία Κοζηράκη, έως την διεύθυνση δασών, γιατί ξέρετε έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες, ως την πολεοδομία, για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω στην κορυφή αυτή και από τους ίδιους τους εργολάβους οι οποίοι υπερέβησαν αυτό να χτίσουν εκεί σε δύσκολες συνθήκες, ήταν κάτι για μας το οποίο ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Οι δυσκολίες υπήρχαν, αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι του νησιού θέλαν να το βοηθήσουν αυτό, γιατί γνωρίζουν πόσο είναι καλό για τον τόπο, για μας ήταν πολύ σημαντικό. Κύριε Χαρμανδάρη, να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Και ελπίζω να σας δούμε και πάνω στο Γνώμια. Με μεγάλη μας χαρά, εννοείται. Να είστε καλά. Να είστε καλά.